γνώμων σε αυτός για την υποβάθμια εκπαίδευση ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Το ότι συζητάμε σήμερα τις επιπτώσεις για την περιφέρειά μας από την λειτουργία αυτού του νόμου είναι ενδεικτικό το πόσο έχει πληγεί η περιοχή μας, γιατί εκτός από τις δύο σχολές που συζητήσαμε στο προηγούμενο περιφερειακό, οι οποίες απειλούνται, τώρα έρχεται και θέμα για τις μεταγραφές οι οποίες απειλούν τη λειτουργία του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου. Τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου ιδρύματος που νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει η περιφέρεια να πάρει πρωτοβουλίες στήριξης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα υποστελέχωσης και κυρίως να μην μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών, γιατί θα αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο σε κάποια επόμενη φάση να ζητηθεί να κλείσει το Πανεπιστήμιο, πράγμα που θα ήταν τραγικό για την περιοχή. Και κυρίως να δώσει κίνητρα στους φοιτητές να παραμείνουν στην περιοχή και να μειώσει, αν θέλετε, τις επιπτώσεις που έχει δεδομένης της κρίσης το να είναι ένα παιδί μακριά από τον τόπο του και να σπουδάζει στη δικιά μας περιοχή. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να παραμείνουν οι φοιτητές στην περιοχή μας.